χαρά στο πρώτο διήμερο φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών ο Αιγιαλός στο γυαλό της Άμμης. Δεν το φτάνω. Λοιπόν, στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για τη διάσωση και μετάδοση του επτανησιακού πολιτισμού και της παράδοσης, ο σύλλογός μας, με μακρά πορεία στα πολιτιστικά δρόμενα από τη δεκαετία του 70, εφέτος οραματίστηκε τη θέσπιση ενός νέου θεσμού για την περιοχή μας. Την πραγματοποίηση ενός διήμερου φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής, αφιερωμένο στην τοπική κοινωνική παράδοση με στοιχεία λαϊκού πολιτισμού. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής, στόχος μας είναι να αναδείξουμε τα στοιχεία αυτά, δηλαδή τη μουσική, το τραγούδι και το χορό. Αυτές τις δύο ημέρες, τα χορευτικά μας τμήματα θα παρουσιάσουν χορούς από τα Επτάνησα αλλά και από όλη την Ελλάδα. Ενώ αξίζει να τονίσουμε ότι ο σύλλογός μας είναι από τους λίγους σε ολόκληρη την Κεφαλονιά με τόσο πολλά παιδικά τμήματα χορού, από νήπια μέχρι έφηβη. Όπως καταλαβαίνετε, επενδύουμε στη νέα γενιά για τη μεταλαμπάδευση της μακραίωνης επτανησιακής παράδοσης. Διότι όπως το λέει και η ίδια η λέξη, παράδοση σημαίνει κάτι μου παραδίδεται και με τη σειρά μου αναλύωτο το παραδίδω και εγώ στα χέρια κάποιου άλλου. Η διατήρηση του πολιτισμού μας μπορεί να επιτευχθεί μέσω των νεότερων γενιών, ωστόσο εξίσου σημαντικό είναι να κοινωνηθεί και προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Σε εποχές που συνολικά η ελληνική παράδοση κινδυνεύει, πόσο μάλλον τα κατατόπου στοιχεία όπως ο επτανησιακός πολιτισμός, εμείς προσπαθούμε μέσω της συναδέλφωσης και με τη συνεργασία με άλλους συλλόγους να πετύχουμε τη διάδοσή του. Έτσι, εφέτος, στο πλαίσιο του φεστιβάλ μας, φιλοξενούμε και δύο χορευτικά συγκροτήματα. Το χορευτικό συγκρότημα και μουσικούς από την Κύπρο και συγκεκριμένα τον πολιτιστικό όμιλο Μοσφιλωτή, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το εξίσου σημαντικό πολιτιστικό έργο τους. Ενώ παράλληλα οι δύο σύλλογοι θα συναδελφωθούν. Επιπλέον, στην εκδήλωσή μας συμμετέχει και ο πολιτιστικός σύλλογος Ζερβάτων Άγιος Ιωάννης. Η παράδοσή μας μεταφέρεται σωστά και αναλύωτη όταν μεταδίδεται από κοινού στη νέα γενιά. Πρέπει όλοι μαζί, σε συνεργασία, να έχουμε κοινό όραμα και σκοπό για τον πολιτισμό μας και να κοιτάμε προς την ίδια κατεύθυνση, προκειμένου να επιτευχθεί η ουσιαστική διατήρησή του. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε το μήνυμα ότι όλοι μαζί και συνεργατικά μπορούμε. Πριν κλείσω λοιπόν, θα ήθελα να αναφέρω όπως κάθε φορά ότι στην προσπάθεια αυτή μέγας αρρωγός και συνδιοργανώτρια είναι η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς, την οποία ευχαριστούμε για τη βοήθειά της. Επιπλέον, να ευχαριστήσουμε για την υποστήριξή τους την ΚΕΔΙΚΕ, τη Δημοτική Ενότητα Σάμις, το Λιμεναρχείο Σάμις, τους οδηγούς ταξί, την Ιόνιο Πνοή, την ορχήστρα μας, τον κύριο Κουδυνάκη για τα ηχητικά και όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι είναι πολλοί και μας βοήθησαν για να βγει εις πέρας όλη αυτή η εκδήλωση. Τέλος, τους δασκάλους μας, τους χορευτές μας και όλα τα μέλη του συλλόγου που μας προσφέρουν πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με τα παιδικά μας χορευτικά τμήματα και πρώτα εμφανίζονται τα νήπια, τα οποία θα χορέψουν ήπειρο. Θα πούμε λίγα λόγια. Οι ήπειρώτες ως άνθρωποι χαρακτηρίζονται με πείσμα και αποφασιστικότητα, με όρεξη για ζωή και κίνηση. Ως αποτέλεσμα, το τραγούδι και ο χορός αποτέλεσαν αναπόσπαστα στοιχεία όλη σχεδόν της καθημερινότητάς τους. Οι παραδοσιακοί χοροί της Επίρου είναι ευρέως διαδεδομένοι και χορεύονται σε όλη την Ελλάδα. Χαρακτηρίζονται από αργή κίνηση, δυναμική και μεγαλοπρεπή, κατά την οποία τονίζονται η ευθυδενής κορμοστασιά και υπογραμμίζεται το βαρύ περπάτημα. Το ύφος τους προσδίδει αρχοντιά και σε γενικές γραμμές είναι βαρύ και επιβλητικό. Τα κύρια χαρακτηριστικά των αντρών χορευτών είναι το βαρύ και σταθερό βήμα σε συνδυασμό με καθίσματα και απόλυτα αντρικά χτυπήματα.
Οι γυναίκες είναι εξίσου εντυπωσιακές, προβάλλοντας τον δυναμισμό τους παρά τις περιορισμένες και συγκρατημένες κινήσεις με τα στρωτά και μικρά βήματα που εκτελούνταν σε ολόκληρο το πέλμα χωρίς ένταση, λυκνίσματα και καθίσματα. Καλή ημέρα, μια Κυριακή.
μια καλή ημέρα που ήρθε μια περιστέρα, μια καγγελό βριδάτη, μια μοσχομυροδάτη. Αν δεν την είχα δει, δεν θα χαζουρνάθει στη μαύρη γυναπή. Συγχαρητήρια στα παιδάκια μας, θα τους δίνετε μεγάλο χειροκρότημα γιατί το έχουν μεγάλη ανάγκη. Ακολουθούν τα Μέγαρα και Σαλαμίνα. Τα Μέγαρα είναι η ιστορική πόλη της Δυτικής Αττικής στις βόρειες ακτές του Σαρονικού, με σημαντική πολιτιστική παράδοση, με χορούς που κάποιοι έχουν τις ρίζες τους στα αρχαία χρόνια σύμφωνα με τους μελετητές. Στη μουσική παράδοση των Μεγάρων κυριαρχούν σκοποί επηρεασμένοι από την νησιώτικη και τη μικρασιατική μουσική παράδοση και πολύ λιγότερο από τη μουσική παράδοση της ενδοχώρας. Η Σαλαμίνα είναι το μεγαλύτερο νησί του Σαρονικού, ενώ έχει μείνει στην ιστορία για τη σημαντική νίκη των Ελλήνων κατά των Περσών στην ομώνυμη ναυμαχία του 480 π.Χ. Έχει πλούσια μουσικοχορευτική παράδοση με εντυπωσιακούς χορούς.
στα κάτσα ράσω τα μαλλιά. Στα κάτσα ράσω τα μαλλιά, περιπλεγμένο με έχεις.
σλαβώνει αμάνω να μου όνει καλό να μου με καρύπησα για σε ξενύπησα. Ακολουθούν η Σάμος και η Καρία. Η Σάμος και η Καρία είναι δύο πανέμορφα κρητικά νησιά του νησιωτικού συμπλέγματος του Βορείου Αιγαίου, με πλούσια πολιτιστική παράδοση. Η Σάμος είναι πατρίδα του αρχαίου μαθηματικού Πυθαγόρα, ενώ η Καρία πήρε το όνομά της, σύμφωνα με το μύθο, από τον Ίκαρο, το γιο του Δέδαλου. Η πορεία της Σάμου είναι συρτή και αντικριστή, συνδυάζοντας την αιγαιοπελαγίτικη παράδοση με τη γειτονική Μικρασία. Στη Σάμο, κατά το παρελθόν, χόρευαν σε δημόσιους χορούς, αλλά και σε ιδιωτικά γλέντια σε μεγάλα μονοκάμαρα σπίτια. Η μουσικοχορευτική παράδοση της Ικαρίας, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό κομμάτι του συνόλου της ελληνικής παράδοσης. Στη μουσική ζωή του νησιού αυτού, την πιο σημαντική θέση κατέχει ο Ικαριώτικος, χορός με τις παραλλαγές του. Είναι καθαρά τοπικός σκοπός ως προς τη μελωδία, αλλά και ως προς το βηματισμό. Thank you.
Πλάχα νερά το πλατάνο, πλάχα νερά το πλατάνο, κράσι απ' τη κολόνα, κράσι απ' τη κολόνα.
με χωρίσεις από τη μάνα μου. Μπρατσέρα κινδυνεύει η Παναγιά μου, μόλι τη Συρμαγιά. Γυρίζει τριγυρίζει λιμάνι για να βρει. Κύματα παλεύει η Παναγιά μου να ράξει δεν μπορεί. Στα κύματα παλεύει η Παναγιά μου να ράξει δεν μπορεί. Δεν θέλω την Μπρατσέρα ούτε τη Συρμαγιά. Θέλω τους λεβέντες Παναγιά μου που να την η καρδιά. Ακολουθεί η Αρτάκη Μικρά Ασία. Η μουσική και τα τραγούδια της Μικράς Ασίας δημιουργούν ένα πολύ γοητευτικό σύνολο που παραμένει μέχρι σήμερα ζωντανό και ελκυστικό για όλους τους Έλληνες. Με την ιδιότυπη γλώσσα και τον υψηλό ποιητικό λόγο, με την ιδιορυθμία και τη μελωδικότητα των ήχων και των οργάνων, με τη γνησιότητα, τη σπάνια ομορφιά και τη μαγική της δύναμη, με το πηγαίο ύφος και την εξαιρετική ποιότητά της, κάποτε μας συγκινεί και μας συναρπάζει. Γιατί η ιωνική μουσική είναι τέχνη, μεγάλη και σπουδαία, με ύφος μοναδικό και απαράμιλο ήθος, και αποτελεί έναν από τους μυστικούς ομφάλιους λόρους που μας δένουν άρρηκτα με τις ιστορικές ελληνικές πατρίδες της Μικράς Ασίας. Στη Μικρά Ασία λοιπόν συναντάμε χορούς τελετουργικούς με λεβεδιά και αρχοντιά. Η μουσική εναλλάσσεται από αργή σε γρήγορη και ο χορός εμπλουτίζεται με ομαδικές φιγούρες που απαιτούν ομοιομορφία και συγχρονισμό. Οι χοροί της Μικράς Ασίας κατατάσσονται κυρίως σε δύο μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες δηλώνουν και τον τρόπο που αυτοί χορεύονται, στους ιρτούς μπάλους και στους καρσιλαμάδες, αντικριστούς, ενώ συμπληρώνονται από το ζεμπέκικο. Οι σιρτοί μπάλοι στην αρχή χορεύονται με τους χορευτές, πιασμένους κυκλικά και στη συνέχεια σε ζευγάρια ελεύθερα στο χώρο, φτιάχνοντας διάφορες φιγούρες. Οι καρσιλαμάδες χορεύονται από μεικτά συνήθως ζευγάρια, ο ένας απέναντι από τον άλλον, καρσί. Το ζεμπέκικο χορευόταν μόνο από άντρες. Όλοι οι μικρασιάτικοι χοροί συγγενεύουν με αυτούς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, μιας και η θάλασσα δεν αποτελούσε σύνορο χώρισμα, αλλά δρόμο μέσω επικοινωνίας.
σε καινούργια βάρκα μπήκα. Σε καινούργια βάρκα μπήκα και στον Άγιο Γιώργη βγήκα. Σε καινούργια βάρκα μπήκα και στον Άγιο Γιώργη βγήκα. Έχετε ψαράδες άρια, αστάκους και καλαμάρια. Έχετε ψαράδες άρια, αστάκους και καλαμάρια. Βάσανα κι πόνοι κι αναστέναγμοι, για σένα και για μένα και όχι για άλλο να δοθήκανε οι πόνοι και τα παράπονα. Εγώ δε θα αγαπούσα, εγώ δε θα αγαπούσα. Έρωτα δε θα γνώριζα, έρωτα δε θα γνώριζα. Και ευτυχής θα ζούσα, και ευτυχής θα ζούσα. Όποιος δεν είναι μερακλής, γέρνα μας, γέρνα μας. Του πρέπει να πεθάνει, γέρνα παπαδιά τα σύγκυκα παιδιά. Του πρέπει να πεθάνει, γέρνα παπαδιά τα σύγκυκα παιδιά. Άιντε όπλες, άιντε όπλες, άιντε όπλες. Τα σούπα ρόπα σωμάκια και παγόπλες. Άιντε όπλες, άιντε όπλες, άιντε όπλες. Τα σούπα ρόπα σωμάκια και παγόπλες.
Είσαι του κοτοτονιά, κέρμα μας, το μικέρμα μας. Γιατί σε του κοτοτονιά, κέρμα μας, το μικέρμα μας. Τον κοτό τζαμπά πιάνει και να παπαδιά τα σύγκυκα παιδιά. Τον κοτό τζαμπά πιάνει και να παπαδιά τα σύγκυκα παιδιά. Άιντε όπλες, άιντε όπλες, άιντε όπλες. Θα σου πάρω τα σωμάκια και παντόπλες. Άιντε όπλες, άιντε όπλες, άιντε όπλες. Θα σου πάρω τα σωμάκια και παντόπλες. La 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 la
χιόνισα, σε φίλησα κι αρρώστησα. Τα μάτια σου ρουμπα ρουμπαλιά, τα μάτια σου με χαμάνε. Πέσω δεκί μου με τρία λα 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 λα. Ρουμπάνια, γαρουμπάνια, σε είδα ψες κι αρρώστησα. Ακολουθεί ο Πόντος. Η περιοχή του Πόντου προσδιορίζεται στα νότια παράλια της Μαύρης Θάλασσας, Εύξηνος Πόντος. Η παρουσία Ελλήνων στην περιοχή του Πόντου ανάγεται από την αρχαιότητα μέχρι τους νεότερους χρόνους. Με τον ξεριζωμό και την εγκατάσταση των ποντίων στην Ελλάδα, ανακόπηκε βία η ομαλή συνέχεια των παραδόσεων. Οι ποντιακοί χωροί συνέχισαν να είναι βασικός συνδετικός κρίκος της ιστορίας των ανθρώπων αυτών. Μέσω αυτών, οι μνήμες από τη χαμένη πατρίδα παραμένουν ζωντανές. Βασικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά συνεχίζουν να υπάρχουν. Ο μεγάλος αριθμός και η ποικιλία των χωρών οφείλεται στη γεωμορφολογία του ποντιακού χώρου. Μετά την ανταλλαγή πληθυσμών, η αίσθηση της προσφυγικής αλληλεγγύης μεταξύ των ποντίων της Ελλάδας οδήγησε στη συγκρότηση μιας συλλογικής και κοινής πολιτισμικής ταυτότητας με κοινά χαρακτηριστικά και ενός κοινού χορευτικού ρεπερτορίου. Στους ποντιακούς χορούς διαφαίνεται το πάθος, η αγάπη, η χαρά, η συγκίνηση. Χαρακτηρίζονται από την κάθετη θέση του κορμιού, από την υπερβολικά γρήγορη ρυθμική αγωγή, από την πλήρη συμμετοχή όλων των χορευτών που εκτελούν τα ίδια χορευτικά μοτίβα, από την απουσία πρωτοχορευτή, από γρήγορες εναλλασσόμενες χορευτικές κινήσεις και από την ενεργητική συμμετοχή όλων των μερών του σώματος. Οι χοροί δεν είναι απλώς ρυθμικοί βηματισμοί, είναι ένα σύνολο που περιλαμβάνει το γιατί χορεύονταν, τις μελωδίες τους, τα τραγούδια τους. Μανάζερεν το παγόρ
Ακολουθεί το τμήμα ενηλίκων του Αιγιαλού, το οποίο θα χορέψει Καπαδοκία. Η μουσική παράδοση της Καπαδοκίας χαρακτηρίζεται από το έντονο στίγμα της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης που διαπότησε τα ήθη των Ρωμιών, καθώς επίσης και από τη ρυθμική και ιδιαίτερα χαρισματική κίνηση στα πολλά και διάφορα είδη χορών που διαθέτει αυτή η περιοχή της Κεντρικής Ανατολίας. Οι χοροί της Καπαδοκίας διακρίνονται για τη σεμνότητά τους και το βαθιά μυσταγωγικό ύφος τους. Οι γυναίκες, όταν χόρευαν τα αργόσυρτα καπαδοκικά, είχαν ελαφρά κλίση της κεφαλής τους, ένδειξη σεβασμού. Το πάτημα είναι σταθερό, το σώμα σχεδόν αλίγιστο και σε κάποιους χορούς χρησιμοποιούσαν κουτάλια ή άλλα σκεύη, ειδικά διαμορφωμένα, για να τοποθετούνται στα δάχτυλα δίνοντας ρυθμό και συνοδεύοντας περίτεχνα τους μουσικούς. Συγκεκριμένα θα χορέψουν Χαρμάν Γερή, Κέμερλι, Βασιλείου, Μαντήλια, Κόνιαλι, Κιλίντιρο, Καμάι Μπουρντούμ Γερέ, το οποίο είναι ένας χορός στη διάρκεια του οποίου, προκειμένου να κρυφτούν από τους Τούρκους, μάθαιναν την τέχνη του σπαθιού εσωτερικά του κύκλου, κρυμμένη από τους χορευτές. Και τέλος, Σουρουντίνα. Τη ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε για πρώτη φορά ερασιτεχνικά του δουλεύουμε και τη χοροδία μας, η οποία θα τραγουδήσει 2-3 τραγούδια από την περιοχή Συνασού.
Γιασιερίν, χαρμαν γερίν, γιασιερίν, χαρμαν γερίν, γιασιερίν, ουσουλ πασιά, πασιερίν. Βασιά, βασιερίν, ουσουλ βασιά, βασιερίν, ουσουλ βασιά, βασιερίν, χαρμαν γερίν, γιασιερίν. Κι ζαρανάλαιμ
ροκοκό. Κύρια λαϊμόν, κύρια λεσόν. Κύρια λαϊμόν, κύρια λεσόν. Βάει Παναγιά μου, Θεοτοκό. Βάει Παναγιά μου, Θεοτοκό. Στου τσάχνου λυπή Θεότοκο, Θεότο, ο Θεότοκο, Θεότο, ο Θεότοκο, στου τσάχνου λυπή Θεότοκο.
πατέρα, παστέρμα, παστέρμα, κόνια λέτε να πασκιάσουμε, παστέρμα, βάι, βάι, κόνια λέμε γύρω, 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 ασθαν γύρω, γύρω, αυτά τελαρσένει, βέρμε τη μέρ, μπαίνει, μπαίνει, μπαίνει. Καραμάνταν, κονιάνταν, κονιάνταν, γιούζελε σε μένα μαχρούμε καλμάς, δουλιάνταν, βάι, βάι, κονιάλεμ γιούρ, γιούρ, γιάβρεμ γιούρ, ασλάν γιάρεμ γιούρ, αυτά τελάρα σένι, βερμε τι μερμένι. Yeah, boy, no, my hair under.